Αλλά το να όλοι να λέμε ότι έχει μια πολύ κακή φωνή, ή αν ήταν μια δημοσιογράφος, δεν πειράζει να βγεις και πρώτος, το παίρνεις στο χαβαλέ και κάνεις την πλάκα. Είναι μια ηθοποιός η οποία με τη συμμετοχή της έδωσε ένα κύρος. Όλοι οι ηθοποιοί όταν πάνε σε ένα τέτοιο σοου δίνουν ένα κύρος από το να έχεις, ας πούμε, μόνο γυμναστές, μόνο μοντέλα, μόνο παρουσιαστές. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχω περισσότερο κύριο ηθοποιή, δηλαδή. Από δεν αισθάνθηκε, εγώ πιστεύω. Τραγούδι, λέει, ναι, εγώ αισθάνθηκε ότι το. Όχι, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Αισθάνθηκε ότι δεν είναι θέμα νεύρα. Είναι το φόρημα που να σου πω κάτι. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Εντάξει, καταλάβαμε. Δεν την προστάτευσε το μέγα. Δεν την προστάτευσαν γιατί είναι ηθοποιός. Ο ηθοποιός μπορεί να παίξει και σε musical, να έχει ένα κομμάτι που να μην είναι μόνο πρόζα, να είναι και τραγούδι. Δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, ότι είναι μισή στη δουλειά της. Έχει αποδείξει πια τόσα χρόνια τη φωνή, δεν έχει ανάγκη. Ναι, το jazz, εδώ να όλοι λένε ότι είναι, έχει την χειρότερη φωνή που έχει ποτέ. Και ο κόσμος έχει. Ναι, εντάξει. Μα δεν ακούστηκε ωραία. Μα τότε να ακούσει κανένα τραγουδιστέ, ωραία παιδιά. Είναι ωραίο να βγαίνει και να βάζει από το κατεβατό στο Facebook. Και είναι παρουσιάστρια. Αυτή είναι ηθοποιός.